Εμπνευσμένα από τον Ρίγα Φεραίο, δημιούργησαν ποίηματα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ο λόγος για τους μικρούς μαθητές του 43ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου με τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Από το Ρίγα Φεραίο, αλλά και από το Ρίτσο, το Σεφέρι, το Μπάμπλο Νερούντα, πολλούς ποιητές. Εδώ κρατάω προσωπευτικά δυο, από το Ρίτσο ας πούμε, άκου τι όμορφα που τραγουδάει η βροχή, τι όμορφα που τραγουδάει η καρδιά μας. Το όνειρο δεν μου σκεύει στη βροχή. Από τη Λιδία μας είναι αυτό, του Γιάννη του Ρίτσου. Το γνωστό θούριο του Ρίγα, ως πότε παλικάρια να ζούμε στα στενά. Αφορμή για τη σχετική δράση αποτέλεσε μία ανάρτηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοροπίου, η οποία πρότεινε σε μικρούς και μεγάλους να γεμίσουν την πόλη με ποίηματα. Και συζητήσαμε με την κυρία Καλούδη, που είναι υπεύθυνη της βιβλιοθήκης, να το κάνουμε στο σχολείο μας και να προτρέψουμε τα παιδιά να έρθουν να κολλήσουν ποιηματάκια στα κάγκελα του σχολείου. Οπότε του στείλαμε ένα βιντεάκι με τη μασκότ της βιβλιοθήκης που μιλάει, ένα κουκλάκι που μιλάει. Και μια σειρά οδηγίες που έλεγε: βρείτε το αγαπημένο σας ποίημα, γράψτε όσο από αυτό θέλετε και ελάτε με ένα σπάγκο και ένα ψαλιδά και το κολλήσετε στα κάγκελα. Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, Χρύσα Περβολαράκη, μας περιέγραψε τις οδηγίες που δόθηκαν στους μαθητές, οι οποίοι έγραψαν ποίηματα τα οποία κόλλησαν στην αυλή του σχολείου. Τους δώσαμε συγκεκριμένες οδηγίες, δηλαδή τους λέμε: θα γράψετε, θα βρείτε ένα ωραίο ποίημα. Θα το αναζητήσετε λοιπόν. Θα το αντιγράψετε σε ένα σκληρό χαρτόνι. Θα πάρετε ψαλίδι, θα πάρετε το σπάγκο σας και θα έρθετε στο σχολείο να το βάλετε στην πόρτα ή όπου βρείτε χώρο, στο παρκάκι μας που είναι απ' έξω. Και πραγματικά έτσι έγινε. Στον ενθουσιασμό των μικρών παιδιών αναφέρθηκε η δασκάλα Μαρία Χαλκιαδάκη. Και πραγματικά ανταποκριθήκανε, τους άρεσε, το βρήκανε σαν παιχνίδι, το βρήκανε σαν βόλτα. Ο στόχος ήταν αρχικά η Παγκόσμια ημέρα ποίησης, αλλά ήταν κοντά και η Εθνική Γιορτή, οπότε καθένας διάλεξε ό,τι ήθελε. Είναι αυτό που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από όλα? Το ότι ήρθανε παιδάκια δύο και τρεις φορές με τους γονείς τους και βάζανε με κορδελάκια ποιηματάκια. Ενώ άλλα παιδιά που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν προς το σχολείο έβαλαν τα ποίηματα σε χρηματοκιβώτια της γειτονιάς τους. Τους άρεσε αυτό το πράγμα και είδαμε ότι και τα πιο μικρά, τις πρώτες παιδιά, έτσι ανταποκρίθηκαν πολύ ευχάριστα. Ήταν μια αισιόδοξη, όμορφη, ευχάριστη νότα αυτές τις δύσκολες, μουντές μέρες που περνάμε.